Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι πριν 31 χρόνια, λίγο πριν το 14ο συνέδριο του κόμματος, ανέλαβα τη σύγχρονη εποχή και ήταν τέτοιες μέρες, λίγο πριν ξεκινήσει το συνέδριο του κόμματος. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για την ίδρυση εκδοτικού στην Ελλάδα ήταν μια απόφαση συνέχειας. Ήταν γιατί το κόμμα πάντα είχε εκδοτικό. Είτε αυτό λεγόταν εκδόσεις Κεντρικής Επιτροπής, είτε αυτό λεγόταν νέα βιβλία, είτε αυτό λεγόταν πολιτικές και λογοτεχνικές εκδόσεις. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλη αυτή τη διάρκεια, οι εκδόσεις ήτανε πολιτικές, με βάση τους κλασικούς, πολιτικό-ιστορικό βιβλίο, λογοτεχνία, παιδικό βιβλίο και κάτι πολύ σημαντικό. Οι πολιτικές και λογοτεχνικές εκδόσεις, σύντροφοι, βγάλανε πολλές δεκάδες σχολικού βιβλίου που μόρφωσε τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων. Και είναι πολύ σημαντικό, τα βιβλία αυτά ακόμα και σήμερα στους ερευνητές αξιοποιούνται. Θα ήθελα να κάνω μία μνήμα για αυτούς που βοηθήσανε να φτιαχτεί η εταιρεία σε περίοδο δικτατορίας, στην περίοδο της δικτατορίας, ώστε να εδραιωθεί το εκδοτικό μας. Δύο παδί, μαζί με ένα σύντροφο μακρονησιώτη, δάσκαλο, τον Κοσμάτο Φουντουκίδη, που ήταν και ο πρώτος διευθυντής, ένας τυπογράφος, ο Αβραμόπουλος, και ένας βιβλιοδέτης, ο Ρουμελιώτης, αυτοί που τυπώσανε και δέσανε και το Ελληνισμό και σύγχρονη εποχή, βάλανε τις υπογραφές τους εκείνη την περίοδο για να ιδρυθεί η εταιρεία. Με κίνδυνο τις δικές τους επιχειρήσεις, γιατί είχαν επιχειρήσεις. Ανταπεξήλθαν όμως, αντέξανε στις πιέσεις της δικτατορίας εκείνη την περίοδο και έτσι η σύγχρονη εποχή μπόρεσε το 1973 να εκδώσει και τον πρώτο κατάλογο πωλήσεων, ένα χαρτάκι τόσο, με 5 βιβλία, μέσα στα οποία ήταν και ένα παιδικό για το διάστημα. Σταθερός προσανατολισμός στο πολιτικό ιστορικό βιβλίο και στη λογοτεχνία κράτησε όλα αυτά τα χρόνια αυτή την πορεία και την ανέπτυξε. Η σύγχρονη εποχή πρωτοστεγάστηκε σε ένα δωματιάκι στη Ζωοδόχου Πηγής και το 1975 μεταστεγάστηκε εκεί που είναι σήμερα, στη Σόλωνος, και έκανε τα γραφεία της. Ήτανε με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής φτιάχτηκε ειδικό τμήμα στη σύγχρονη εποχή, μετάφραση των απάντων. Η σύγχρονη εποχή έχει μια παγκόσμια πρώτη. Ήτανε εκτός από τη ρώσικη 5η ολοκληρωμένη έκδοση των απάντων. Η πρώτη που βγήκε σε ξένη γλώσσα ήταν στα ελληνικά στη σύγχρονη εποχή. Η επόμενη ξένη γλώσσα που βγήκε, η 5η έκδοση, ήταν το 1987 στην Αργεντινή στα Ισπανικά. Και επίσης, η σύγχρονη εποχή έχει και άλλη μια πρωτιά. Ήταν αυτή που παγκόσμια πρώτη, όχι από ρώσικη έκδοση, γιατί ούτε εκεί υπάρχει αστή ρώσικη γλώσσα, έβγαλε το 13ο, το 14ο, το 15ο και το 16ο τόμο των απάντων του Στάλιν. Και χρησιμοποιούνται και από ξένους πια, παίρνουν κείμενα και τα μεταφράζουν. Πέρασε στην περίοδο της κρίσης, της διαπάλης και της κρίσης, το κόμμα πέρασε
μέσα από πολλά στενά. Πάλεψε, η σύντροφή μας εκεί πέρα, θα σας πω παρακάτω, δώσανε τα πάντα για να μπορέσουν να κρατήσουν τη σύγχρονη εποχή. Τη χτυπήσανε αλίπητα, γιατί τους έκαιγε και τους πόναγε το ότι παρόλο ότι συνέβαινε, συνέχιζε να έχει προσανατολισμό στο μαρξιστικό βιβλίο και κατάφερε να ξαναβρει τη θέση της και σήμερα να θεωρείται, να σας το πω το δικό τώρα που είμαι συνταξιούχος, τι μου λένε οι εκδότες, οι υπόλοιποι που με ξέρουν. Έχετε, είσαστε το εκδοτικό του Μάρξ, του Έγγελς και του Λένιν. Και λέω, το θεωρώ τιμή μου που μου το λένε αυτό, διότι, κοιτάξτε, υπήρχαν και άλλα εκδοτικά που βγάζανε Μάρξ, Έγγελς και Λένιν, το θεμέλιο, ας πούμε, τα οποία τα έστειλε για πολτοποίηση ολόκληρες αποθήκες βιβλίων, διότι το θεωρούσε ξεπερασμένα. Κλείνοντας, θα ήθελα να θυμίσω τους συντρόφους που παλέψανε γι' αυτό. Θα πω πρώτα αυτούς που μας έχουν αφήσει. Ήταν ο σύντροφος ο Σωκράτης ο Κοτολούλης, αναπληρωτής υπεύθυνος στις μεταφράσεις του Λένιν πριν την κρίση, μετά υπεύθυνος του μεταφραστικού. Ήταν η Βούλη Διακουμή, διαχειρίστρια της σύγχρονης εποχής, στο Ταμείο δηλαδή. Ήταν ο Αντώνης ο Μαρκάκης, υπεύθυνος των αποθηκών. Ήταν ο Νίκος ο Βλασόπουλος, ο διευθυντής του βιβλιοπωλείου της Αθήνας. Και ο Γιάννης ο Σκυλάς, υπεύθυνος των εκδόσεων. Να πω και τους εν ζωή όμως, γιατί η Δέσποινα η Μάρκου, υπεύθυνη των επιμελητών για τις εκδόσεις, και ο Τάσος ο Δημητρούκας στο βιβλιοπωλείο της Αθήνας. Θα ήθελα όμως να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, και ας μην είναι εδώ, ας μας έχει αφήσει, στο Γιώργο το Βαρλάμο. Και να σας πω γιατί. Όταν ανέλαβα τη σύγχρονη εποχή, θέλοντας να φτιάξουμε τις εκδόσεις καλύτερα, πήγα και τον βρήκα. Ολόψυχα μας βοήθησε, κάθισε και δούλεψε πάνω στα βιβλία μας, εκπαίδευσε προσωπικό, η σημερινή τεχνική μας, με πρώτη την Ειρήνη Τσαλιβάρδου, έχουν εκπαιδευτεί από τον Γιώργο τον Βαρλάμο. Έφτιαξε αυτό το λογότυπο που βλέπετε εδώ πέρα, είναι δικό του έργο. Και βέβαια όλες οι σημαντικές εκδόσεις του κόμματος, με πρώτο και κύριο το Δοκίμιο, είναι δική του δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ.